Αποτροπιασμό προκαλεί περιστατικό άσκησης λεκτικής βίας εις βάρος μικρού παιδιού σε νηπιαγωγείο της πρωτεύουσας. Παιδαγωγός καταγράφηκε από πρόσωπο που κατοικεί σε γειτνιάζον σπίτι να εκφοβίζει επίμονα και επανειλημμένα παιδάκι που κλαίει απαρηγόρητο για να φάει. Γλαφυρή είναι η περιγραφή του προσώπου που κατέγραψε το βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε. Το περιστατικό συνέβη και σήμερα στις 11.30 περίπου. Δεν είχα οπτική επαφή, είχα μόνο ακουγά. Και άκουγα αρχικά έναν παιδάκι, το οποίο πρέπει να ήταν πολύ μικρό, διότι σε καμία στιγμή δεν το άκουσα να μιλάει. Μάλλον δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα λόγω ηλικίας. Το άκουγα λοιπόν να κλαίει πάρα πολύ έντονα, γοερά θα το αποκαλούσα. Οπότε πλησίασα λίγο πιο κοντά για να ακούσω λίγο καλύτερα και άκουσα μία νηπιαγωγό να χλεβάζει και να ηρωνεύεται έντονα και να φωνάζει στο παιδάκι, το οποίο συνέχιζε να κλαίει. Του έλεγε θα φάει ή θα σε περιπέζουν τα άλλα παιδάκια. Και επειδή απευθυνόμενοι στα υπόλοιπα παιδιά έλεγε «Μωρά, δέστε, εντρώει, εν πολλά μικρός, εν μπορεί να φάει». Το μωρό συνέχιζε να κλαίει έντονα και συνέχιζε να φωνάζει ίδια και να επαναλαμβάνεται. Ένιωσα πάρα πολύ έντονα φορτισμένη, οπότε σκεπτόμενη τι μπορώ να κάνω. Η καταγγέλουσα ενημέρωσε άμεσα την διεύθυνση του νηπιαγωγείου για να παρέμβει, να ενημερώσει τους γονείς και να λάβει τα μέτρα της. Η διεύθυνση έδωσε ως απάντηση ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί.